Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε? Βλέπετε, έχω αλλάξει χωριό. Έχω μετακομίσει σε αυτό το υπέροχο χωριό, στο Farming Simulator 19. Και δεν θα είμαι μόνος μου από το σημερινό επεισόδιο και μετά δεν θα είμαι μόνος μου στο Farming. Μαζί μου θα έχω ένα φίλο μου, θα τον δείτε σε λίγο, θα πάμε στο σπίτι. Εδώ είναι η καινούργια περιοχή που έχουμε μετακομίσει, το καινούργιο χωριό. Βλέπετε εδώ πέρα ένα μεγάλο χωριό και μετακομίσαμε. Τελειώσαμε τις σπουδές μας και δεν είχαμε τι να κάνουμε και αποφασίσαμε μαζί με το φίλο μου το Σύφη να έρθουμε να μετακομίσουμε εδώ και να αρχίσουμε από την αρχή μια καινούργια αρχή στην αγροτική ζωή. Οπότε σήμερα θα πάμε να δημιουργήσουμε μια καινούργια φάρμα σε ένα καινούργιο χωριό, Green River λέγεται, και θα αρχίσουμε από το μηδέν, από τα βασικά, σαν αγρότες καινούργιοι, νέοι αγρότες. Θα πάρουμε επιδότηση, θα πάρουμε οχήματα, νέα χωράφια, τα πάντα. Οπότε θα δείτε συνέχεια μαζί μας στο βίντεο όλα, θα τα δείτε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, αφήστε ένα like και κάντε εγγραφή για να μην χάνετε επόμενα. Πατήστε και το καμπανάκι και στις ειδοποιήσεις να βάλετε όλες για να σας έρχεται ειδοποίηση. Αλλιώς δεν σας έρχεται. Αυτά από μένα. Σύφης. Έλα. Πού είσαι? Εδώ στη βεράντα έξω πίνω καφεδάκι. Κάτσε, έρχομαι. Είχα πάει στις αποθήκες. Άντε. Πού είσαι στο σπίτι? Τέταρτο, αργήσαμε σήμερα. Έχουμε αργήσει. Τεμπελιάζουμε, μου φαίνεται. Άντε. Τι βρακιά είναι αυτά εδώ, ρε? Ετάπλωσα να στεγνώσουν σήμερα που χιλιακάδα, γιατί χθες έβρεχε όλη μέρα. Πού ήσουν, α? Εδώ. Λοιπόν, μετακομίσαμε, λοιπόν, εντάξει. Πιο ωραίο. Τώρα, πρόσφατα. Πιο καλό. Πώς το βλέπεις? Παρέα. Παρέα, ωραίο. Άρα δικό μας είναι αυτό ή θα το νοικιάσουμε τώρα, μάλλον? Δεν ξέρω. Εδώ είναι, πρέπει να είναι βενζινάδικο από ό,τι βλέπω μπροστά κάπου εδώ. Να, ναι, απέναντι εδώ. Είναι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε τη φάρμα. Θα την αρχίσω εγώ. Να βάλουμε μια. Εσύ, όνομα. Τι όνομα να βάλω, λες? Ξέρω εγώ τι να σου πω. Big Bros. Big Bros. Έτσι. Oh. Μας μπήκε η επιδότηση. Πρέπει να πατήσεις Join Farm. Είσαι. Μας δώσουν επιδότηση από τον ΟΓΑΝΕ 1 εκατομμύριο. Ναι, νέοι αγρότες. 1,5 εκατομμύριο σχεδόν. 1,200. Ωραία. Καλή αρχή μας. Το ποδηλατάκι εδώ, τώρα. Δικό σου? Δικό μου. Κάτσε, είναι, αλλά, κόλεις, αλλά έχω πάθει λάστιχο και δεν το παίρνω. Θα το φτιάξω. Ναι. Το πίσω. Ναι. Λοιπόν, τι να πάω να αγοράσω? Λοιπόν, πάμε στο κατάστημα να ξεκινήσουμε. Να πάρουμε αρχικά κάποιο χωράφι πρέπει πρώτα. Να πάρουμε ένα αυτοκίνητο για να έχουμε να μετακινούμαστε. Να βλέπουμε τα χωράφια και... Χωράφι ποιο να πάρω, λες? Ποια έκταση? Εγώ... Είναι ακριβά όλα, να ξέρεις. Το 25 πώς το κάνει? Το 25 είναι στα 504 χιλιάρικα. Εγώ πιστεύω... Κοίτα, ακριβό, αλλά είναι καλή επένδυση. Πάμε στο 35, λες, είναι 390 χιλιάρικα. 35 που είναι? Από κάτω ακριβώς, μεγαλούτσικο είναι γι' αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό, λες? Δεν ξέρω. Επίσης δεν θα έχουμε και σπίτι να κοιμηθούμε από ό,τι ξέρω, γιατί αυτό εδώ πέρα που είμαστε τώρα δεν είναι δικό μας. Ναι. Και κάνει 547 χιλιάρικα. Αυτό εδώ. Ναι, που είμαστε τώρα. Οπό, στο δρόμο θα τη βγάλουμε. Είναι ακριβά εδώ πέρα. Πάμε στο 35 να κάνουμε την αρχή μας. Πάμε στο 35, ναι. Λες να έχει τίποτα χωράφια? Είναι. Έχει κανόλα εκείνο, μου φαίνεται. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι τώρα το κανόλα. Είναι... Το 25 έχει κανόλα έτοιμο για harvest. Το 25, ναι. Όμως. Και είναι τεράστιο. Είναι και μεγάλο, είναι και μεγάλο. Μία κομπίνα, μία κομπίνα, καρότσα και ένα τραχτεράκι και βγάζουμε λεφτά, πιστεύω. Λες να πάμε 25, να είναι γραφτό. Θα πρέπει να φτιάξουμε και μία γέφυρα εδώ, γιατί... Γιατί, πού είσαι εσύ, δεν έχω δει καθόλου τα χωράφια. Έχει ποτάμι ενδιάμεσα, αν πας να περάσεις. Όχι, έχει γέφυρα, ρε. Έχει εδώ. Από πού πήγες και πέρασες? Έχει γέφυρα. Το 25 δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι τελείως απλά, έχει μεγαλώνει κανόλα. Ναι, ωραίο αυτό, Ενώ στο 25 το παίρνουμε και ξεκινάμε αμέσως. Αυτό, ναι, είναι έτοιμο. Μέχρι να πάρουμε και τα εργαλεία θα έχει γίνει και level 2. Και είναι και πολύ μεγάλο το 25. Ποντάρω κι εγώ 25. Να δω και τι τιμή παίζει κανόλα, ένα λεπτό. Κανόλα είναι αυτό. Ποιο είναι? Κανόλα. Κανόλα. Α, κανόλα είναι αυτό με το σαβαμβάκι που είναι. Άρα είναι στα 957 ο τόνος. Στο... Μισό ένα... κανόλα είπες. Αυτό με το βαμβάκι, το τέταρτο. Ωραία, δεν έχουμε τίποτα της αποθήκης. Εντάξει, καλά που λέτε. 958. Ενώ το...
Ποιο πουλιέται? Η σόγια πουλιέται, είναι ακριβά. Η σόγια είναι 1.600, είναι καλά. Να ψάξουμε Εγώ κανένα να πήγα έχει να σόγια, λες. ξεκινήσουμε με αυτό. Κι εγώ αυτό λέω. Και μετά παίρνουμε τη σόγια που έχει καλή τιμή και είναι μεγάλο εδώ πέρα. Θα βγάλουμε. Μετά βλέπουμε. Απλά να ξεκινήσουμε να κάνουμε το Ναι. πρώτο μας σοδιά. Το 25 το παίρνω 500 χιλιάρικα. Αγόρασέ το και να κάνουμε καλό κουμάντο γιατί δεν μας βλέπω καλά. Όχοχοχοχοχο. Φεύγουμε. 500 χιλιάρικα φύγαν ήδη. Πω! Πω. Δικό μας. Συγκινητήρια. Πω πω. Λοιπόν, είπαμε έχει κανόλα, οπότε χρειαζόμαστε κομπίνα. Κομπίνα, εσύ που είσαι τώρα να έρθω να τα πούμε από Εγώ κοντά. είμαι στο shop στο μαγαζί. Έχω έρθει εδώ να δω λίγο τις προσφορές. Με τα πόδια πήγες, σε βλέπω. Ναι. Ωραίος, έρχομαι. Ευτυχώς είναι και κοντά το μαγαζί εδώ πέρα. Αρχικά... Είμαστε στο κέντρο, ναι, είναι καλό. Και μόλις το παίρνουμε πάμε εδώ κατευθείαν. Ναι. Δίπλα, δίπλα είναι όλα. Κάτσε, έρχομαι κι εγώ. 745 έχουμε μείνει μόνο, ε. Εντάξει, θα δούμε. Τι γίνεται, έχει προσφορές τίποτα εδώ πέρα? Δεν βλέπω τίποτα. Εκμετάλλευση πέφτει πολύ. Harvester. Πω πω, 300 χιλιάρικα βλέπω εδώ. 400 χιλιάρικα. Πού. Το μια καλή New καλύτερο... Holland είναι πολύ ακριβή. Εκτός αν την Όχι. κάνουμε leasing για αρχή. Τι λες? Κοίτα, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε leasing. Να κάνουμε με leasing μια New Holland καλή, έτσι με ελπίστρες να βγάζουμε έκταση και μια καλή κεφαλή μεγάλη μπροστά Θα για να την πάρουμε κλείνουμε γρήγορα. μία θα πάρουμε. Μία δεν θα μας συμφέρει. Εκτός αν πάρουμε μια μεγάλη τη New Holland και μια πιο μικρή. Να πιάσουμε εκεί οι δύο, να το πλακώσουμε εκεί, να τελειώνουμε. Γιατί είναι μεγάλο. Δηλαδή με τις τετρα... κοίτα, εγώ έχω μέσα κάτι ειδικά πακέτο που μου έχει και τις Class. Με 489.000 με ελπίστριες. Ναι, το βλέπω και εγώ αυτό. Μέσα. 18. 790 άλογα τεράστια. Αλλά κοίτα, για αρχή είναι λίγο υπερβολική. Είναι υπερβολικό, ναι. Εγώ λέω να πάμε, βασικά μισό λεπτό. Η John Deere, αυτή που παίρνει 10 τόνους μέσα. Η TAF με τα 285. 560. Ναι. Να κάνουμε ένα leasing. Να παίρναμε δύο τέτοιες με leasing. Με αντί να leasing πάρουμε δύο λες. Με 430.000. Ναι, βγαίνει κατάλαβα. Πάνω κάτω το ίδιο. Όχι το ίδιο, εντάξει, πάνω κάτω. Να κάνουμε δύο leasing δηλαδή. Ή ναι, μία την αγοράσουμε και μία την κάνουμε leasing. 560. Ναι, αυτή η 560. Λες να το κάνουμε 387 άλλο. Μία να την αγοράσουμε, λέω, ναι. Ναι, να βγάλουμε τα... Να ξέρουμε να έχουμε κάτι... Ναι. Ένα leasing, όχι δύο. Γιατί 20 χιλιάρικα τώρα συνέχεια ναι, κάθε ναι. μέρα είναι. Λοιπόν, τι λες, κάνουμε έτσι όπως το είπα. Ναι. Μία αγοράσουμε και μία... Αυτές οι το John Deere TAF 560, κάτσε να δούμε λίγο με τι κεφαλή πάνε μπροστά, αν έχει μεγάλη κεφαλή. Για ποιες λες, η John Deere. Ναι, για τις 560. Ναι, ισχύει αυτό. Κεφαλές... θα έχει και με 12 έχει. Έχει έχει μία... Με 10,7. Με 7,6. Η TAF 560, μισό λεπτό. Παίρνει μικρή σχετικά κεφαλή. Ναι. Αυτή με τα 7,6, 7,6 μέτρα. Αλλά σκέψου θα έχουμε 2, οπότε πιάνουμε 14. Ναι, αν πάρουμε κάποια άλλη, κοίτα, δηλαδή διπλανή με τα 47 χιλιάρικα αυτή η είναι καπέλο, για... η μάρκα παίρνει 12 μέτρα. Αυτή είναι για τέτοια όμως, ηλιοτρόπια. Α, ναι, όντως. Ενώ αυτή τα πιάνει όλα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε έτσι όπως είπαμε. Αυτό, 7,6 μέτρα, ναι. Ωραία. Τότε έχεις αγοράσει τίποτα? Όχι, Όχι, όχι. Ωραία. Εγώ θα κάνω leasing, εσύ αγόρασε τα. Τη Ωραία. Κεφαλή μην αγοράσεις, leasing κάτι γιατί είναι τσιμπημένη. Ναι. Κάνω leasing εγώ τη μία. Ωραία. Harvester και παίρνουμε την πράσινη με τα 285, 560, λοιπόν, ρε. Λάστιχα τέτοια θα αφήσουμε όπως είναι. 560 δεν ήτανε? Ναι, ναι. Ωραία. Wheel setup. Τι λες? Όχι, τα μπεράκια και όταν τις ξεχρεώσουμε τις φτιάχνουμε αν θέλουμε. Ναι, ισχύει. Ωραίος, έχουμε δύο εργαλεία εδώ πέρα έτοιμα, περιμένουμε. Πολύ φασαρία. Κοίτα, το χωράφι το βλέπω μεγάλο και προβλέπεται πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σοδιά. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κάτσε να πάμε σε αυτό που πρέπει να δούμε για τρέιλερ και ένα τραχτεράκι μικρό, ίσα ίσα να κουβαλάει. Πάμε να το κάνουμε τώρα να γεμίσουμε λίγο την κομπίνα. Μπροστά εδώ είμαστε και θα έρθουμε μετά. Να φανούν πάμε λίγο τα κέρδη, πες και μετά. Να αρχίσει λίγο, περίμενε. Να βγω εγώ πρώτος. Πάμε, Ωραία. Αρχίζουμε τώρα.
Πιάνω δεξιά, πιάνω αριστερά, ή όπου να είναι. Όπα, μην μας φύγει σου ποτάμι μέσα. Όπα, όπα, όπα. Όπα. Έχει ποτάμι εδώ δίπλα, θέλει προσοχή. Εγώ θα πάω να το ξεκινήσω από την άλλη άκρη. Εγώ ξεκινάω από εδώ. Να δούμε τι γίνεται. Κόψε. Όπα, πειρασβάνα μια κολόνα. Κάτσε και εσύ, περίμενε εδώ. Περίμενε, βλέπεις εδώ κόσμο. Ξεκινάω. Το πρώτο βήμα. Άντε με το καλό. Unfold. Και ξεκινάω. Άντε. Πάμε. Ξεκίνησε το εργαλείο. Είναι μεγάλο χωράφι, ρε. Όπου δεν μπορώ να την αλφαδιάσω με τίποτα. Τεράστιο, ρε. Α, καλά. Άι, καλά. Εδώ μιλάμε για λεφτά πολλά τώρα. Έχεις βάλει πίσω να την κάνεις τις μπάλες μετά ή όχι? Γίνεται. Δεν ξέρω. Εγώ τα σκορπάω πίσω, δεν ξέρω. Θες που κάνουμε, βγάζουμε παραπάνω. Όχι, δεν είναι available, ζητήκαν όλα. Α, δεν γίνεται, συγκανόλα. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Όπα, όπα, μου φύγε. Όπα, έκανα. Κάτσε να βάλω μια first person, είναι ωραίο μέσα. Υπερσύγχρονο είναι αυτό, ε, ωραίο. Ναι, όντως είναι πολύ καλά. Τα ραντάρ, τα πάντα. Άντε, καλή αρχή στην φάρμα. Πάρε λεφτά. Καλή αρχή, κάτσε, έφυγε πίσω εδώ, γαμώ το μια γραμμή. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πήρα, σιγά. Σκέψε αυτό το χωράφι να το βάλουμε wood και να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε μπάλες από αυτό το χωράφι. Και μπάλες, ναι, ισχύει αυτό. Ωγω. Ρε, ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και έχει τάσει κιόλας πρωτού κάνω, κάνει την πρώτη ευθεία 12% σκέψου. Ναι, 12% είναι και εμένα. Και δεν έχουμε κάνει τίποτα. 12 και 12, 24. Σκέψω γεμίσει το 1 τέταρτο χωρίς καν μία ευθεία. Ισχύει και καρότσα πρέπει να πάρουμε αυτές τις μεγάλες που κάνεις τρένο. Που κάνεις τρένο όμως. Αυτές συμφέρει γιατί τις πηγαίνεις με τη μία, δεν χρειάζεται να ξαναγυρνάς πάλι πίσω. Ναι. Ενώ με μικρές εντάξει δεν βγαίνει. Βασικά θα και δούμε μικρές είναι, οι 20 άτονες που είναι αυτές που σου λέω το τρένο. Κάνεις 3 είναι 60 άτονες. Εντάξει, μπορούμε να τις κομμαντάρουμε, είναι πολύ μεγάλες. Ναι, ισχύει. Να είναι λίγο ρεαλιστικό, μην είναι τόσο. Για να δούμε και πού τις πουλάς όλες αυτές. Είναι και μακριά τα σημεία. Δεν πιστεύω εδώ μέσα. Είναι μαζεμένο όλο. Σε πρώτη φάση πρέπει να φτιάξουμε ένα σιλό, πιστεύω, και να το στοκάρουμε μέσα. Ναι. Χρειάζεται ένα σιλό υποχρεωτικά. Πού να το βάλουμε, δεν έχουμε έκταση. Πώς γίνεται να μην έχουμε έκταση? Πρέπει να αγοράσουμε. Ναι, πρέπει να αγοράζαμε εκείνο εκεί που είχε και το σιλό, αλλά δεν είχε χωράφι μέσα. Αυτό είναι η βλακία. Που ήμασταν στην αρχή εκεί που έπαιρνε τον καφεδάκι σου. Βέβαια. Όπου μία ευθεία και είναι 30% εμένα. Πολλά ρε. Πού να το γεμίσει αυτό εδώ πέρα δέντρα το χωράφι και να κάνει ξυλία μετά. Θα βγάζει πόσα λεφτά εδώ. Ναι, ρε. Το φέρνω προς εκεί που θα θέλω τώρα, κάθεται μία εγώ. Ωραία, κάνε εδώ την ευθεία που μαζέψεις. Και τώρα εγώ μπορώ να γεμίζω εδώ και εσύ να έχεις ένα φορτηγό δίπλα και να διάσεις σκληρότητες κατευθείαν. Έτσι να το κάνουμε, θα προσλαμβάνει κάποιος έναν εργάτη και παράλληλα ο άλλος θα γεμίζει από τον άλλο θα και γεμίζει θα δίπλα και... Ναι, ισχύει έτσι. Να μην φρενάρουμε καθόλου. Ναι, ναι, σφέρα. Γιατί είναι μεγάλο αυτό. Και σκέψου να έχουμε τις άλλες με τα μαχαίρια 14 μέτρα μπροστά, 14 και 14 ναι, τώρα 28. Θα έχουμε 24-28 μέτρα, ναι. Θα έχουμε φτάσει. Έτσι καλά, καλά είναι, ναι. Για αρχή. Σιγά σιγά μετά παίρνουμε. Ναι, αυτό. Εντάξει, τελειώνει σιγά σιγά. Θα τελειώσει, ναι. Μην βλέπεις, είμαστε εδώ. Δύο σειρές έχουμε κάνει, τρεις μόνο. Πόσο τους 100 είσαι? Α, εγώ είμαι 52. Εσύ? 54. Μαζί ξεκινήσαμε αυτό. Το ίδιο. Ωραία, καλά πάει. Και δίπλα χωράφι, έτοιμο. Με βαμβάκι. 4 με τα στακαπάκια. Ναι. Οπό, ή αυτό, τέλει. Ή μετά θα πάμε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Θα το μελετήσουμε, να έχουμε και... Σε πρώτη φάση σπίτι. Να έχουμε αυτό, να κάνουμε λίγα κέρδη και μετά πάμε σε άλλο χωράφι. Είναι τεράστιο αυτό. Εσύ έρχεσαι εδώ, οπότε... Εδώ είναι η κολόνα, πρέπει να την ξυλώσουμε την κολόνα, δεν γίνεται. Η ΔΕΗ είναι. Ναι. Δεν συμβουλεύει καθόλου. Μέσω χωράφι μας. Μας πληρώνουν γι' αυτό. Σιγά μας πληρώνουν. Φέρ' το εδώ τώρα που θα τελειώσω εγώ. Εκεί το πάμε. Ωραία. Ωραίος. Έρχομαι και εγώ εδώ.
έλα. Όπο, πω, πω, το πήρα. Έλα, έλα, αλφάγιωστο. Ωραίος, έφυγα. Πιάσε από δίπλα κι εσύ. Λοιπόν, να τα αγοράσω τα τρέιλερ ή να τα κάνω δίπλα. Πόσο τα έχουνε, 28? 27.000, ναι. Εγώ πιστεύω 20... να τα αγοράσω, να μην έχουμε να τρέχουν δάνεια. Ναι, για τα τρέιλερ τώρα, ναι, ισχύει. Και... δηλαδή κάποιο... αυτό το... θέλουμε και μετά να το σπείρουμε πάλι, θέλουμε, έχουμε... θέλουμε εργαλεία όμως. Εντάξει, σιγά σιγά. Ναι. Τα τρέιλερ. Εγώ μόλις το τελειώσουμε εδώ, μόλις το τελειώσουμε, την κομπίνα θα πάω να την γυρίσω πίσω. Ναι. Για να μην τρέχει το δάνειο από αυτό. Και όταν την ξαναχρειαστώ, την ξανανοικιάζουμε. Και θέλουμε και ένα... με, με ένα small tractor να πάρουμε ή ένα medium. Ένα small πιστεύω θα πάρουμε. Small πάρε. Θα τις τραβάει δύο. Πόσες έχεις πάρει, καρότσες? Δύο. Τις πράσινες. Ναι. Ωραία. Θα πάρω ένα small και θα του ανεβάσω λίγο τον κινητήρα. Θα του βάλω ένα πρόγραμμα να πάρει λίγα άλογα. Ναι, αυτό. Να έχει λίγο υποδύναμη. Εγώ φουλάρισα σχεδόν. Οπότε και ο δικός σου θα έχει φουλάρι. Έχει φουλάρι ο άλλος. Το τρακτέρ τι να το κάνω? Leasing. Τι να το κάνεις? Το τρακτέρ leasing, ναι. Ναι, leasing κάτω, ναι. Άστα να τρέχει. Ποιο πήρες το τρακτεράκι? Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Το καλύτερο της αγοράς πήρα. Ω, ωραίος. Το Fendt. Έλα, έλα. Έλα λίγο ακόμα. Ωραίος. Κάτσε να πω πίσω. Έμπαω πάνω εδώ μπροστά μπες. Κάτσε, έρχομαι. Έλα εδώ πίσω. Έλα, πάμε. Κρατήσου. Όπα. Πού πήγες, έλα, πάμε. Κρατήσου εκεί στην κοτσαδούρα πίσω. Ναι, εδώ είμαι πίσω. Όπα, όπα, με πήρε πίσω. Έλα, έφυγες, πάμε. Έφυγες. Όπα, όπα, έχω πει κάτι σκάκια πρωτούρθω εδώ και είμαι. Τράβα δώσω δικό μου πρώτα να το γεμίσουμε. Τσαλισμένος τελείως. Έλα εδώ, όπως είσαι. Πιστεύω να μην χρειαστεί να γυρίσουμε. Λοιπόν, ωραία. Έλα όλο, πάρ' το όλο ευθεία, εδώ μπροστά είμαι. Άτσε ρε. Δεν φέρω το, κάπου πας. Τέρμα ρε. Δεν χρειάζεται να γυρίσει και καθόλου. Δεν χρειάζεται, από εδώ είναι. Μια χαρά, μια χαρά. Φέρ' το λίγο πιο μπροστά. Δεν είμαι από μέσα. Ανοίγω εγώ. Πάλι το στο πίσω πρώτα. Εδώ καλά είμαι. Είσαι ακριβώς. Ναι, ναι, άδειασε. Deep στο κέντρο. Ωραία. Μαύρο είναι ρε αυτό. Οχ. Τι, οχ. Δεν μ' αρέσει η σοδειά. Γιατί ρε, είναι, λες να έχει χαλάσει? Ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Όχι, δεν πιστεύω ρε, τέτοια είναι. Άντε. Τα αφήνω εδώ, πάω να βάλουμε ένα κοτσάρο και το άλλο εδώ, άμα χρειαστεί να γυρίσεις. Δεν χρειάζεται, κι αυτός μια χαρά, σταματημένος έτσι είναι. Έλα, πέρα στον άλλον από εκεί που έχεις ανοίξει το μονοπάτι πριν. Πάλι καλά το έκανε στο μονοπάτι, να μην χαλάσουμε τη σοδειά. Αυτό θα άδειασε. Βάζω έναν εργάτη μέχρι να γυρίσει εσύ να μαζεύει αυτός. Ναι, αυτό ναι. Να μην καθυστερούμε. Mm-hmm. Και έρχομαι πέρα. Το plowing τι είναι ρε? Είναι το τέτοιο... το... όταν κάνεις χωράφι ρε, το plowing είναι τα... να το οργάσουμε. Που το οργώνεις, ναι. Γιατί λέει χρειάζεται, δεν μπορείς κατευθείαν με εκείνο εκεί το που καλλιεργεί και... κάνουμε που κάνει δύο δουλειές μαζί, ναι. Ναι, αυτό ναι. Μπες μέσα και άνοιξε το τέτοιο. Μέσα είναι ανοιχτό, το έχει αυτός. Εδώ γιατί έχει σταματήσει η κίνηση, τι έχει? Μποντιλιάρισμα. Τι τρέχει εδώ? Προχώρα, εμποδίζεις εδώ τους εργάτες μου. Σε παρακαλώ. Δεν ακούει. Πήγαινε μέσα όλο το τρακτέρ, μην τα μπελιάζεις. Ποιο, αφού έχεις βάλει εργάτη? Πήγαινε εκεί, γιατί να πληρώνουμε εργάτη? Ισχύει. Και να λαμβάνω κι εγώ αυτό εδώ τώρα. Πέρα είμαι, πέρα είμαι. Μην αγχώνεσαι. Πήρες? Ναι, στο άλλο είμαι πέρα. Έτσι, μπράβο. Μην νομίζεις φιδιάζω ακόμα, δεν αρχίσαμε. Πάμε, αρχίζω. Πες είναι. Οι άλλοι ακόμα εκεί περιμένουνε. Στον δρόμο ή φύγανε? Φύγανε αυτοί από το... που είχαν κόψει την κίνηση. Ναι, φύγανε, εντάξει. Ναι, εντάξει. Ξεκίνησες? Ναι, ναι, ξεκίνησα. Αλφαδιά το πάνω όμως οι εργάτες, ρε. Ναι, ρε. Εντάξει, και εγώ καλά το πάω τώρα.
στέλνει. Μην το φας, μη μου το φας. Στρίψε λίγο. Κάνε δουλειά σου. Κάνω πίσω εγώ, ρε. Έλα, έφυγες. Ωραία. Ακολουθάς και εσύ τώρα. Έρχομαι από δίπλα. Περάσει το κολοχώροφο. Ε, τεράστο, ναι. Τεχνολογία όμως αυτό. Τέσσερα, ναι, σίγουρα. Ξέρεις τι μπορούσαμε να κάνουμε. Έχεις γεμίσει και τη δεύτερη ή μόνο την πρώτη? Ε. Έχεις γεμίσει και τη δεύτερη καρότσα ή την πρώτη μόνο? Όχι, μόνο την πρώτη. Α, μια χαρά. Και λίγο ακόμα. Μια χαρά. Άρα τώρα με τη δεύτερη φορά, τη δεύτερη φουρνιά που θα γεμίσουμε, θα γεμίσει και η δεύτερη. Ναι. Τι έλεγες πριν, που μπορούμε να κάνουμε? Τόση ώρα που φτιάχνουμε εμείς εδώ θα μπορούσαμε να πηγαίναμε να αγοράζαμε καλλιεργητή μαζί με που σπέρνει. Και να είχαμε έναν εργάτη να σπέρνει πίσω. Να είχαμε έναν εργάτη να ξεκίναγε από εδώ, όση ώρα θα προχωράγαμε εμείς από εκεί, να έρχονταν για αυτός εγώ πίσω. Θες να πάω να το κάνω εγώ? Αλλά θα μας τρελεί στα τζάμπα. Ισχύει. Θα το κάνουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, όχι. Ναι. Θα αγοράσουμε και τις εξαμενές εκείνες για τα λιπάσματα, για τα seeds, όλα, ε. Ναι, όλα. Να βάλουμε κάπου. Αλλά πάλι δεν έχουμε χώρο, ρε γάμο το. Αυτή είναι η βλακία. Πρέπει να αγοράσουμε υποχρεωτικά φάρμα. Ναι, υποχρεωτικά να αγοράσουμε ένα χωράφι, ένα μικρό κάτι να το κάνουμε αποθήκες, τέτοια πράγματα. Να βάζουμε όλα τα έργα πράγματα. Έχουμε και το ποτάμι εδώ, δεν μπορούμε να αγοράσουμε εκεί που λέει το gas station, την περιοχή εκεί. Μπορούμε, είναι πάνω από το 35. Πάνω από το 35. Εκεί μέσα που είναι και το σόπ, αυτά, όχι. Όχι, αυτό είναι. Εκεί που είναι κάτω από το 26, εκεί η γωνίτσα αυτή. Αυτό που είναι τα ζώα και αυτά που λες, ε. Ναι. Μπορούμε, αυτό αλλά είναι ακριβό, ρε. Πόσο? 547. Εντάξει, αλλά είναι και επένδυση. Είναι επένδυση. Θα κάτσουμε να δουλέψουμε. Τα πρώτα λεφτά θα πάει σε εκείνο. Ναι. Γιατί έχει και το σπίτι μέσα έτοιμο. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε εργάτες μετά να χτίζουμε καινούργια. Έχει εγκαταστάσεις από ό,τι είδα, έχει κάτι από αποθηκούλες. Ναι, ναι. Πώς θα τις εξαφανίσεις? Είμαι 92. 92. Ναι. Ωραία. Τώρα μόλις γυρίσεις και πας προς τα κάτω, έρχομαι να ξεφορτώνεις. Mm-hmm. Θα είναι από εδώ πάλι, οπότε κομπλέ. Μια χαρά. Το τρακτεράκι μια χαρά το πάει. Εντάξει, ζωρίζει λίγο το τράβηγμα, εντάξει. Αλλά ναι, τώρα το γεμίζουμε 40 τόνες, θα δεις πώς θα πηγαίνει. Τη δουλειά μας τι κάνει. Ναι, άνοιχτα. Μη σταματάς, προχώρα. Λες. Ναι, παράλληλα, πάμε. Το έχεις. Ναι, ναι, πάμε. Περίμενε, βγήκα έξω. Έλα, πάμε. Αλήθεια. Ναι. Τι κάνεις. Αλήθως. Τι τρελά πράγματα έχουμε μάθει. Ε, μήδες. Άρε, σύμφι. Είδες ρε Κίτσο τι είμαστε. Έχεις πάρει χρωματάκι βλέπω εδώ πέρα, ε. Όλη μέρα σαν χωράφια τώρα. Χέρι εδώ την έβγαλα. Έβγαλα ντομάτες. Τώρα είμαστε στα μεγάλα, εντάξει. Καιρό τι σκεφτόμουν αυτή τη δουλειά. Ναι, ναι. Κάτσε πάλι λίγο πιο μπροστά να γεμίσει πίσω η καρότσα. Οκ. Ωπα, το έχεις κάτω όλο, ρε. Ναι, βγήκε, μη φοβάσαι. Σταμάτησε, σταμάτησε. Ω, ζαλίζομαι. Με έχει κάποιο ήλιος. Μηδέν τόνους είναι ακόμα. Μένα. Όλο εσύ τα παίρνεις κατευθείαν. Α, έχεις μηδέν παραγωγή... όλος. Ναι, και μετά παίρνεις το υπόλοιπο εσύ όλο. Ωραία, κλείστη τότε. Κλείστη, κλείστη. Μάζευτη την κάνουλα μέσα. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κάτσε να μαζέψουμε αυτή τη σειρά να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Και μετά λες. Δεν έχει γεμίσει καρότσα ακόμα. Ξέρω εγώ, όχι, παίρνει ακόμα. Παίρνει ακόμα, ρε. Πόσο έχει? Εντάξει, άσε τώρα. Μάλλον. Κάτσε να κλείσω. Άλλο. Τι, και ο άλλος γέμισε. Ναι. Μια χαρά. Πάμε, πάμε, πάμε. Το τρώμε. Το φάγαμε, εδώ η γωνίτσα έμεινε. Πάμε, άνοιξε κι εσύ. Και πες μου τι θα βγάλουμε. Θα το δω, τι θα βγάλουμε, αλλά πες κι εσύ. Μη μας έρθει τα μπλάς. Πόσους έχουμε, 40 τόνους σχεδόν. 40 τόνους. Ωραία. Start overloading. Η πρώτη καρότσα λόγη αδειάζει. Αλήθεια. Να τα βλέπω, τα πρώτα λεφτά μπαίνουν. Εντάξει, κάτι γίνεται.
Θα φτάσουμε 400 χιλιάρικα. Μα όχι, με τίποτα. Όχι, ε. 40 χιλιάρικα βγάλουμε. Θα δούμε. 20, πω, από την πρώτη. 40 χιλιάρικα. Καλά είναι. Πολύ καλά είναι. Τώρα διάζει τη δεύτερη. Όχι. Γιατί δεν μπορώ να δείξω πότε πάει. Α, εδώ, ωραία. Πότε πάει και η δεύτερη. Ωραίος. Έρχομαι πίσω εκεί πέρα. Άντε, τελειώνει και το χωραφάκι εδώ. Λίγο έχει μείνει ακόμα. Μόνο 4200 μας έδωσε η δεύτερη πρώτη. Γιατί ρε. Δεν ξέρω. Η πρώτη. Λάκα έκανα. Τι. Λάκα. Άε, με τρόμαξες. Σταμάτησες. Κολόπελο. Θα βγάλουμε κοντά 3.90. Α, καλά. 19.000 έβαλε αυτή. Κάτω, 40, μια χαρά είναι. Έρχομαι πίσω να αναλάβω. Βασικά να γεμίσω. Μέχρι. Να γυρίσω. Με είχα γεμίσει. Α, γεμίσω κι εγώ. Ο δικός σου δεν ξέρω τι κάνει. Έρχομαι μέσα το χωράφι των αλουνών. Άντε. Πω πω, το 9 το χωράφι άμα το δεις είναι μια ευθεία. Ναι. Πόσα στρέμματα. Από ό,τι έχω παρατηρήσει είναι ευθεία εδώ πέρα όλο, δεν έχει κάτι ανηφορικά. Μετά πάω να πουλήσω λίγο εγώ τη μία την καρότσα μάλλον που θα γεμίσει. Να πάρουμε και τα άλλα. Ένα κοσάρικο ακόμα. Καλά θα είμαστε. Όπα, γέμισα. Κάτσε. Πήγαινε με την κομπίνα όπως είσαι βασικά. Πού ρε. Στο άλλο. Ό,τι το πήρε το άλλο. Πήγαινε λίγο πιο μακριά, μην κολλήσεις τελείως την κομπίνα δίπλα για να ανοίξει η κάνουλα. Δεν έχω ανοίξει την κάνουλα. Οπα. Τι έγινε ρε. Τι κάνω. Τι έκανες. Το έχασες. Το θέλευα έναν εργάτη. Γιατί ρε. Δεν ξέρω. Α, τον έβαλες. Καλή δουλίτσα γίνεται, όλα πράσινα τα έχουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε και ένα περίεργο βάψιμο. Χρωματάκια. Ωραία, πόσο παίρνει η καρότσα. Ναι. Τι κάνω ρε. Μ' ακούς. Ακούω εγώ. Γέμισε, 10 τόνους, καλά είναι. Εντάξει. Πάμε, συνεχίζουμε. Είναι αδύνατο παιδί να κάνεις αυτό. Έλα ανοιχτά. Έλα ανοιχτά. Περίμενε. Αντάντε, περιμένω. Ακριβώς. Περίμενε να γεμίσω. Περίμενε ρε να γεμίσω. Ωραία. Άντε πάμε. Πάμε. Δώσ' του σύφη. Τέρμα το φάγαμε. Το φάγαμε. Εγώ πατάω αφήνω. Για να είμαι δίπλα σου. Μπορείς να βάλεις cruise control στα 10 χιλιόμετρα όπως είμαι εγώ. Ναι, ισχύει. Έβαλες. Όχι. Θέλω τον νιώθω ρε. Γέμισε, πάμε στην πίσω. Περίμενε. Να πάω να επιστρέψω πίσω την άλλη την κομπίνα. Αυτό κάνουμε. Ναι, ναι. Ω, έχει 557-5% μέσα και αυτή η κομπίνα. Μην την... Είναι κρίμα, έλα πίσω. Πόσο έχει? Έχει 5% μέσα και αυτή η κομπίνα, να βιάσουμε. Έλα εδώ. Καλά είναι. Σιγά είναι μισός τόνος, είναι 500 ευρώ. Ναι. Πρόσθηκε μονάχα μην πέσεις μέσα στο ποτάμι, γιατί μετά να δω πώς θα βγεις. Πού το έχει το ποτάμι, είναι διπλά. Είναι στο 9 παράλληλα, όλο αυτό που βλέπεις. Αργότερα όμως έχουμε λίγα έξοδα έτσι παραπανήσει να κάνουμε κάποια επένδυση, θα πάρουμε κανένα ντάτσον. Να γυρνάμε λίξα αγορά, γιατί μετά άμα αγοράσουμε κι άλλα πρέπει να πηγαίνεις, να βλέπεις άμα είναι εντάξει, τι χρειάζεται. Κατάστημα εγώ. Ωραίος, δώσ' το πίσω. Του δραχτέρι και οι καρότσες είναι αγορασμένες, ε. Αγορασμένες πεντακάθαρες, μετρητές του αγορασμένου. Μια χαρά. Ζεστά, ζεστά. Ατόπια δάστασα. Ου, μέσα στα χωράφια μπήκα εγώ, ρε. Όχι, ποτάμι εδώ. Πρόσεχε.
Πού θα πέφτα, ρε. Καλά έπεσε η πρόσεξη του ποτά. Τώρα που αν βάλω την άλλη την κομπίνα την πράσινη κάπου σε μια άκρη, να ξέρουμε ότι την έχουμε κάπου σε... Άσε και στο χωράφι στην άκρη, ναι. Μην είμαι στη μέση. Ναι, πάνω στην αρχή. Πάνω το κατάστημα στην άκρη, στο πάρκινγκ που έχει. Εκεί είναι. Τόσα χιλιάρικα τους κάσαμε, τους πειράζει η κομπίνα. Α, τώρα αδειάζω. Οπ. Αδειάζω την πρώτη, τη μεγάλη. Την 20άτονη. Ωραία. Και μένει και η μικρούλα. Μια χαρά. Ωραία. Α, αδειάζει και στο δίπλα, ε. Ναι, το ένα αδειάζει στα δίπλα. Ωραία. Τι είπες τώρα, δεν σ' άκουσα. Όχι, ψάχνω να βρω. Είναι ένα μηχάνημα που κάνει 290.000. Ναι. Που σπέρνει. Και πιάνει έκταση 25 μέτρα και σπέρνει. Καλό αυτό. Αλλά θέλει τραχτέρ 670 άλογα για να το κουνήσει. Το μικρό δεν κάνει τίποτα αυτό. Θέλει τα μεγάλα, ε. Ναι. 670. Πόσο πάει ένα τραχτέρ 670? 400-500.000. Όχι, δεν συμφέρει, εντάξει. Υπερβολικό. Παρά είναι υπερβολικό. Ναι. Αλλά θα την κάνει στη δουλειά σου πολύ γρήγορα. Είναι στα 5 μέτρα, είπες. 17 από τη μία και κάτι χιλιάρικα από την άλλη. 19 χιλιάρικα πες. Η επόμενη επένδυσή μας πιστεύω θα είναι εδώ το σπίτι, αυτά εδώ πέρα το. Για να έχουμε για αποθηκούλες, ναι. Το επόμενο χωράφι. Πότε θα είναι, θα δούμε. Ελπίζω σύντομα. Ωραία. Για να έχουμε να τα βολεύουμε και αυτά. Τώρα πρέπει να πάρουμε κάτι για να σπείρουμε. Σίμπερς. Κάτι σε έφτασε. Κάτσε να έρθω κι εγώ. Έχω κλείσει εδώ το άσπρο, δεν είναι δικό σου. Το κουρσάκι. Κλείστο, κλείστο. Ποια όλο είναι εδώ του καταστήματος. Δεν ξέρω. Κοίτα που έχουμε έρθει να ψωνίσουμε, βλέπεις πάνω, κοίτα τα μπέλα. Κοίτα τα μπέλα. Είδες. Έχει και αμαξάκι του γκολφ βλέπω. Και αυτό ήταν λοιπόν που έδειξε στο σημερινό επεισόδιο μαζί με μένα και το Σύφη. Να περιμένετε επεισόδια, πολύ καλύτερα θα γίνει μεγάλη η φάρμα μας. Εδώ σας το υποσχόμαστε και οι δύο. Θα γίνει ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό YouTube community. Θυμηθείτε το. Αυτά από μένα, αφήστε ένα like αν μας άρεσε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε την εγγραφή και να πατήσετε την ειδοποίηση και παρακαλώ να πατήσετε ειδοποίηση σε όλα για να σας έχετε ειδοποίηση. Αυτά από μένα και το Farming Simulator 19 τα λέμε στο επόμενο. Να είστε όλοι καλά, αντίο.